Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το Κάρβουνο, όπου σήμερα έχουμε την 7η αγωνιστική της Development 2 League και οι Frigo Drivers αντιμετωπίζουν τους Kuroto Raptors. Οι Frigo Drivers από τη μία με ρεκόρ 4-1 στο πρωτάθλημα κόντρα στους Σαΐτη τους Kuroto Raptors και πρωτοπόρους με 6 νίκες και καμία ήταν μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι μας ξεκίνησε, πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Κώστης Μαθιός, Μιχαλακάκος, Νικόλτσος και Παπαδάκης για τους μπλε. Έχουμε μια πολύ ωραία πάσα, δεν την εκμεταλλεύτηκε ο παίκτης των Kuroto Raptors. Αλλά έχουμε και τον πρώτο φάουλ για τον Μπότσα. Στην πεντάδα τώρα των φιλοξενούμενων έχουμε Βασιλακόπουλο, Κουλούρη, Μπότσα, Ουζουνίδη και Μπελάλη. Πρώτο ζευγάρι βόλων στο μάτς και πρώτο ομαδικό για τους Frigo Drivers. Μπότσας θα σκοράρει στην πρώτη βολή για το 0-1. Μέσα και η δεύτερη, αλάνθαστο στο Μπότσας. Τις πρώτες του προσπάθειες από την γραμμή της φιλανθρωπίας για το 0-2. Παπαδάκης είναι ο Μιχαλακάκος. Ένα σούτ από τα αριστερά για δύο πόντους, έστροφο. Ο Μπότσης βρίσκει το πρώτο καλάθι και για τους δύο drivers. Προσποίηση από τον Μπελάλη, ο οποίος θα πάρει ξανά. Στο Ουζουνίδη στέκεται, πατάει γερά στα δύο του πόδια, στοχή όμως και μαζεύει το rebound το Μαθιός. Μαθαίνει πάσα, έφτασε μπάλα στον Βασιλακόπουλο. Παπαδάκης. Νικόλτσος έχασε. Γρήγορα μπροστά τώρα η Kuroto Raptors, παίρνει και πάλι όμως ο Μπότσας και θα πετύχει για το καλάθι. Τρομερή προσπάθεια εδώ από τον παίκτη των φιλοξενούμενων, ο οποίος έχει βρει και τους 4 πόντους για την ομάδα του. 2-4 τώρα το σκορ. Κότσις αυτής αριστερά, είναι μόνος του, είχε χώρο και εκτέλεσε εύστοχα ο Νικόλτσος για τη νέα ισοφάριση στο μάτς. 4-4. Ζουνίδης, ωραία υπάρχει για τον Κουλούρη, σηκώνεται εκείνος, δεν σημαδεύει σωστά. Το rebound θα καταλήξει στα χέρια των μπλε. Νικόλτσος πιέστηκε, ξέφυγε από την πίεση του αντιπάλου του και κρατάει τώρα για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι γηπεδούχοι. Ένα σουτ και πάλι από τα αριστερά, από την φορά τον Μιχαλακάκο. Μπότσας ανέβασε ταχύτητα, στάθηκε στον αέρα και θα πετύχει και αυτό το καλάθι. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Μπότσα στο μάτς. 4-6 το σκορ, όλοι πόντοι διαστηρός του Μπότσα για τους Kuroto Raptors. Παπαδάκης τώρα θα τον βάλει. 6-6. Βασιλακόπουλος πήρε ο Μπελάλη, γύρισε, σκόραρε και κέρδισε και το φάουλ. Ο Ζουνίδης θα με συγχωρείτε. 6-8. Ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out με τον Ζουνίδη να βρίσκεται στην γραμμή επί τα καλάθι που πέτυχε νωρίτερα και το κερδισμένο φάουλ που πήρε. 6-8 τώρα το σκορ, δεν θα αλλάξει. Μάχης για το rebound, βγαίνει νικητής ο Μπότσας, ενώ ο Παπαδάκης θα του κάνει και το φάουλ. Αυτό είναι και το τρίτο ομαδικό, το Frigo Drivers. Πριν γιανίσουμε το πρώτο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο, οι Frigo Drivers ήδη έχουν φορτωθεί με 3 φάουλ. Κουλούρης θα βρεθεί στο παρκέ, η κατοχή είναι για τους μπλε.
όσο δεν υπήρξε κάτι αντικανονικό από τον Γκότσι. Μιχαλακάκος δίνει συνέχεια στο μάτς. Παδάκης θέλει να πλησιάσει, φεύγει μπάλα από τα χέρια. Μπότσας βράσει στον Ζουνίδη. Εκείνο στέκεται, θα προτιμήσει να πάρει ο ίδιος το σούτ. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Νικόλητος τώρα. Τσεκάρει γύρω του. Ο Παπαδάκης έχει πάρει καλύτερη θέση. Θα γυρίσει και θα σκοράρει. Πολύ ωραία κίνηση. 8-8. Ένα σούτ από μέσα απόσταση δεν είναι καλό. Ο Ζουνίδης παλεύει και κόντρα σε δύο. Δεν θα μπορέσει να κερδίσει κάτι. Κύριο Μιχαλακάκος τώρα. Πέρασε από τον Μπότσα. Θα φτάσει και κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Ο Ζουνίδης κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό τώρα για τους Raptors. Και έχουμε και βολές για τον Μιχαλακάκο, οι πρώτες στο μάτς για τους μπλε. Έξω η πρώτη. Εκτελεί την δεύτερη, θα καταλήξει μέσα εκείνη. Για το 9-8. Μπότσας. Ο Βασιλακόπουλος. Μέσα πριν ο Ζουνίδης Βασιλακόπουλος. Από τα δεξιά θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Ενώ έχει προηγηθεί και το φάουλ από τον Νικόλτσο. 9-10 και πάλι η Πουρόντο Ράπτος μπροστά. Ενώ έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή ο Βασιλακόπουλος. Θα την βάλει και αυτή, 9-11. Αλλά κάκος. Νικόλτσος, πέρασε στον Παπαδάκη. Εκείνος έχει κάνει εκθετικό φάουλ καθώς με το ένα του χέρι κλείδωσε τον Ζουνίδη για να γυρίσει. Τον Μπελάλη με συγχωρείτε. Εκείνος θα αναλάβει το μαρκαρισμά του. Τώρα Μπελάλη στην επίθεση. Παίζει με τον Παπαδάκη. Το θα τον νικήσει. Τοποθέσει ευνηδιασμού τώρα για τους Trigo Drivers. Δεν θα τελειώσει όμως με καλάθι. Αυτός θα φέξει ο Μιχαλακάκος. Ζουνίδης. Πιέστηκε άκουσε τον Μπελάλη. Ζητάει ο Κουλούρης, τον είδε. Είχε δύο πάνω του όμως δεν μπορείς να εκτελέσει. Ενώ συνέχεια ο Μπότς θα κάνει βήματα. 5-13 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μόλις δύο πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες. 9-11 το σκορ. Θα πάρει την εκτέλεση ο Μαθιός. Δεν βρήκε στόχο. Μπότσας. Βασιλακόπουλος στον Ζουνίδη. Έχει χώρο εκείνος για να εκτελέσει και το κάνει με επιτυχία. 9-14. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε στο σημερινό ματς. Γύρισε ωραία, δεν εκτέλεσε εξίσου καλά όμως ο Νικόλτσος. Τον Ζουνίδης άφησε στον Μπότσα. Μια γρήγορη επίθεση εδώ για τους άσπρους. Ο Μπότσας όμως το χασέ, κουλούρης μαζί στο θετικό rebound. Δυσκολεύτηκε όμως εκεί από την πίεση και θα κάνει και το φόλ στην συνέχεια τον Μιχαλακάκο. Αλλαγή τώρα για τους Raptors. Στο μάτς πέρασε ο Κατής. Πήρε την θέση του Μπελάλη. Νικόλτσος ήταν ολομόναχος, αλλά το σύντο είναι πάρα πολύ άστοχο. Κουλούρης τώρα. Κατής. Μετά τις απανωτές του στήχης θα σηκωθεί και θα κάνει το 9-16.
και έχουν μια μικρή απόσταση τώρα 7 πόντων οι Toronto Raptors. Μαθιός σε μια δύσκολη προσπάθεια βάζει στο Κουλούρης. Βότσας σταματάει, παίζει με τον Κάθη. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, ο Βαλέφη εκτός. Παραμένει όμως η κατοχή στους άσπρους. Ζουνίδης, σύνολο μόναχος. Δεν ξέρω γιατί τον άφησε τόσο μόνο του αντίπαλη άμυνα. Όπως και να έχει, ο Ζουνίδης είπε και ευχαριστώ. Και πάει την ομάδα του πλέον στο συν 10. 9-19 το σκορ. Μαλά στη γωνία, ένα σουτ άστοχο μαζί στον Νικόλτσος και η δεύτερη προσπάθεια θα καταλήξει χωρίς κάτι καλό για τους τρίτο drivers. Βότσας πάει μόνος στην προσπάθεια, θα χάνει ο Παπαδάκης. Παπαδάκης κουβαλάει την μπάλα, συνεχίζει μόνος του και θα πετύχει και το καλάθι. 11-19. Θα έκανε όλα μόνος του σε συγκεκριμένη φάση ο Παπαδάκης. Η τρίκο driver τώρα στο μείον 8. Ζουνίδης έφυγε η μπάλα, κατέληξε εκτός χωρίς να κουμπίσει τα δύο παίκτες των τρίκο drivers. Η κατοχή είναι για τους μπλε. Αλλάγει τώρα για τους Raptors. Πέρασε ο Ραυτόπουλος τώρα στο μάτς. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τον Καπετανάκη τώρα στο παρκέ. Παπαδάκης άστοχο το σούτ του. Αλλά και πάλι στα χέρια του Μπότσα για να κατεβάσει. Τσεκάρει τις επιλογές του 2-10 πριν το τέλος του πρώτης περίοδου. Κατής. Πήρε ο Ραυτόπουλος, σηκώσει και δεν το έβαλε. Και πάλι στην επίθεση οι Raptors. Αλλά και ο Ζωνίδης θα αστοχίσει στην συνέχεια. Παπαδάκης κόντρα σε όλους, κερδίζει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 4. Αυτό για τους 3, με συγχωρείτε. Για τους Raptors. Συμβολή ο Παπαδάκης. Έξω πρώτη βολή. 11-19 παραμένει. Παπαδάκης έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή, δεν πήραν κάτι από το ζευγάρι βολών εδώ οι Frico Drivers. Δεν αλλάξει το σκορ. Μπότσας Ραυτόπουλος. Ωραία, πάσε στον Κάτι, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κόλτσος. Καπετανάκης στον Μαθιό. Πέρασε η πάσα. Ένα σουτ δύο πόντων τώρα, έστωχα από τον Μιχαλακάκο. 13-19 μειώνει ο παίκτης των Frico Drivers. Στους 6 πόντους πλέον η διαφορά. Κόρτζας κλασικά κατεβάζει για τους άσπρους. Ραυτόπουλος έκοψε προς το καλάθι, ο Ζουνίδης δεν τον ακολούθησε κανένας, εκεί το άφησαν ορθάνυχτο τον διάδρομο. 13-21. Καθόλου καλή αντίδραση εδώ της άμυνας των μπλε. Αλακάκος. Νικόλτσος. Μαθιός πιέζει τα σκεφτικά από τον Μπότσα. Να πετανέχει για να πάρει. Νικόλτσος, πολύ ωραία η πάσα του για το Μαθιό, δεν ήρθε το καλάθι. Ενώ έχουμε και τεχνική ποινή στον παίχτη των Frico Drivers. Ο Μάθιος την δέχτηκε. Και η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά, όπου έχουμε μία βολή για τους Raptors. Ποιος θα τα εκτελέσει, δεν έχει πάει κάποιος
Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Η τεχνική ποινή έχει δοθεί σε παίκτη των Frigo Drivers. Έχει δοθεί μάλλον επειδή την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο παίκτης ο Μαθιός, κάποιος φώναξε, έκανε κάποιον θόρυβο και αυτό πλέον τιμωρείται με τεχνική ποινή. Εγώ νόμιζα ότι δόθηκε για κάποια διαμαρτυρία. 14-21. Ένα σούτ από μέσα απόσταση. Θα καταλήξει το στόχο, μισό λεπτό ακόμα. Ταυτόπουλος, τον Μπότσα. Εκείνος απέναντι στον Βασιλακόπουλο, ο οποίος έμεινε μόνος του. Ωραία, ο Νικόλτσος δίνει και το συμπαίκτη του Μιχαλακάκος, του δίνει ξανά με δύναμη πάνω στον αντίπαλό του, ο Μπότσας. Γκρέμισε κάτω τον Νικόλτσο. Θα ελπίσουμε να μην χτυπήσει ο παίκτης των Frigo Drivers. Δείχνει να μην έχει χτυπήσει. Θα πάει τώρα στη γραμμή. Καθώς συμπληρώθηκαν και τα... Όχι, είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό των Raptors. Έξω η πρώτη βολή. Ο Κόλτσος θα βάλει τη δεύτερη. 15-21. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Raptors. Ζουνίδη στα 8. 7 δευτερόλεπτα Κατής. Πήγε κοντά. Ραυτόπουλος από μέση απόσταση. Θα μπει το καλάθι στα 2 δευτερόλεπτα και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 15-23. Υπέρ των Πουρόντο Raptors. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Frigo Drivers και Purodo Raptors. Θα ξεκινήσει με καλά και γρήγορα. Οι φιλοξενούμενοι για να πάνε τη διαφορά και πάλι στις 10. Ο Ραυτόπουλος έκανε το 15-25. Η διαφορά και πάλι σε διψήφιο. Παπαδάκης πέρασε, δεν σκοράρε όμως. Κυνηγά ήταν Ραυτόπουλο, θα βρεθεί και στο παρκέ. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς, Κουλούρης έκανε βήματα. Θα πετανάξει το Παναφέρι. Τώρα διακόπτεται το μάτς καθώς πρέπει να καθαριστεί το παρκέ στο κέντρο. Τώρα πάνε δύο παίκτες των Frigo Drivers. Μήπως καθαριστεί το παρκέ. Frigo Drivers, οι οποίοι προέρχονται από δύο σερί νίκες, η τελευταία κόντρα στους Κουρκούτες All Stars με 53-31. Ενώ από την άλλη η Purodo Raptors δεν έχουν καταφέρει ακόμα, δεν έχει βρεθεί κάποιος να τους στερήσει την νίκη. Και στο τελευταίο μάτι επικράτησαν επί της Σκρούτς με 55-73. Σου του καπετανάκι από το πλάι, δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Λούρις. Μελάλη γυρίζει. Έχουμε σφύριγμα τώρα. Η κατοχή είναι για τους Frigo Drivers. Είναι επαναφορά ο Καπετανάκης. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα το οποίο λύθηκε το σκορ στο 15-16, με συγχωρείτε. Ο Νικόλτσος περάσει το κέντρο. Αυτή στα αριστερά στον Χαλακάκο. Την ώστε να ξεφύγει από τον Κουλούρη, ο οποίος έμεινε πάνω του και έπαιξε καλή άμυνα. Στη συνέχεια έχουμε το φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Μιχαλακάκος, αν κατάλαβα καλά.
Κουλούρης τώρα στην επαναφορά. Ενώ έχουμε διανύσει το πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ωραία προσπάθεια από τον Κουλούρη, δεν κατέληξε όμως σε καλάθι. Κόλτο θα βάζει με όλους, δεν μπορεί να περάσει τελικά. Μασιός θα πάρει την εκτέλεση, δεν παίρνει το καλά. Παπαδάκης τώρα κάνει τις τρίπλες για να ξεφύγει. Κόλτσος ανάμεσα από τρεις, δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. Παπαδάκης στη δεύτερη ευκαιρία θα έρθει ο καλάθις. Δεκαεφτά-25. Τσαυκάς, κακή η πάσα για τον Κουλούρη, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πορεία του προς το καλάθι. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Γκότσης επιστρέφει στο μάτς για τους μπλε. Χαλακάκος. Παίρνει το σκριν, βρίσκει λίγο χώρο από το ίσως των βολών για να εκτελέσει. Κότσας να φύγει μπροστά, μεγάλη ταχύτητα από τον Κότσας. 17-27. Πάτσε γκάζι στη συγκεκριμένη φάση ο παίκτης των Raptors και ανεβάζει και πάλι την διαφορά στους 10. Παπαδάκης πάει κατά μέτωπον. Παρόλο που συγκρούστηκε εκεί με τον αντίπαλό του, βρήκε τον τρόπο να εκτελέσει έστω στα 19-27. Και πάλι ο Παπαδάκης είναι τη λύση στην επίθεση. Ο Freako Drivers. Κότσας. Κουλούρης. Θα το πάρει το σουτ και το βάζει. 19-29. Κόλτσος. Έτσι με τον Παπαδάκη. Θα είχε μια δύσκολη προσπάθεια εκείνος, θα κοπεί κανονικά. Κότσας. Το φάουλο ο Μιχαλακάκος, αλλά εκεί είναι χαμηλά, δεν μετράει. Προσπάθεια που γυρίζει στην συνέχεια. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στροφή έπειτα από το time out των Raptors. 6 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο συν 10. 19-29 δεν συμπέρα το σκορ. Ναυτόπουλος, αλλά φτάνει στον Σιαπκά. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Το rebound είναι επιθετικό από τον Ναυτόπουλο, ο οποίος θα βρει και συμπαίκτη, ενώ τώρα σταματάμε το μάτς για τον Μαθιό, ο οποίος βρισκόταν στο παρκέ. Μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα γυρίσει από τους Ράπτορς, αλλά νομίζω ότι δεν μετράει το τρίποντο. Καθώς δεν είχε μείνει το χρονόμετρο, δεν είχε μπει το χρονόμετρο. Τώρα ξαναπάει στο πλάι. Τώρα θα ξαναπάει μπαλά στο πλάι για να ξαναγίνει επαναφορά από την πλευρά των Raptors. Δύο δευτερόλεπτα για την επίθεση των Raptors. Ο Ραυτόπουλος πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει στο ένα δευτερόλεπτο. Λίγο έτσι θα πετύχει το καλάθι. Κατήσμα το εξωτικό rebound. Νέα επίθεση 14 δευτερόλεπτων για τους φιλοξενούμενους. Μότσας πίνει έξω. Βασιλακόπουλος πέτσι με τον Ραυτόπουλο στα 4 δευτερόλεπτα. Θα βρει στόχο αυτή τη φορά για το 19-31. Χαλακάκος, πήρε ξανά
Τα αριστερά θα κάνει βήματα. Λάθος τώρα για τους Eco Drivers, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν ξεφύγει στο συν 12. 5 σχεδόν λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Θα γίνει όμως και το λάθος από την πλευρά των Raptors τώρα. Προϋποθέσεις αθλημιδιασμού. Νικόλτσος όμως κάνει ένα άσχημο τελείωμα και στην συνέχεια θα στοχίσει ο ίδιος. Πεταμένη ευκαιρία εδώ όπως βλέπει. Ραυτόπουλος. Αφού δεν βρήκε πάσα, προτίμησε να πάρει το σουτ. Ρεμπάουντ στον Μαθιό. Χαλακάκος τώρα. Βρέθηκε στο παρκέ από το μαρκάρισμα του Ραυτόπουλου, ο οποίος παραδέχεται ότι έκανε φάουλ. Ο Γιονίδης στο παρκέ τώρα για τους άσπρους. Στον πάγκο ο Ραυτόπουλος. Χαλακάκος. Νικόλτσος πάει προς τα μέσα. Δεν θα πέτυχε όμως το καλάθι. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία από κοντά για τον Νικόλτσο. Μπότσας. Ξανά άφησε τώρα στον Σιαπκά. Ο Ζουνίδης ξέφυγε. Μπότσας. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση, έγινε το λάθος. Η εκδίκηση της μπάλας, αλλά έχουμε φάουλ. Το έχει κάνει ο Κατής. Από δύο ομαδικά για τις δύο ομάδες τώρα. 4 και 12 πριν το φινάλι της τέτοιου περίοδου. Αλλά κάπως παίρνει το σκριν. Κώστης. Ο Κώστης καστή πάσα ωραία για τον Παπαδάκη. Εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 21-31. Καυκάς. Ο Κουνίδης θα το πάρει το τρίποντο. Ο ίδιος ακολουθεί τη φάση. Καθάρισε ο Μιχαλακάκος, ο οποίος θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα για τον Αυτά στον Νικόλτσο. 2-2 μπροστά. Ο Νικόλτσος πάει μόνος του. Βρήκε το χέρι ο Βασιλακόπουλος, όπως είναι να γίνει το φάουλ, το οποίο είναι και το τέταρτο των Πουρόντο Ράπτορς. Το τελευταίο που θα αναδώσουν στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Στη γραμμή τώρα ο Νικόλτσος. Αστοχή στην πρώτη. Νικόλτσος βάζει τη δεύτερη. 22-31. Λαυκάς. Θα το κότσεις. Σιρομπότσας. Και στα δεξιά, πάνω στην αδύνατη πλευρά για τον Σιαπκά. Ουζουνίδης τώρα με πλάτη στα 9 δευτερόλεπτα, έχει 2 πάνω του. Έκοψε ο Μπότσας, πήρε, θα στοίξει όμως. Κατής δίνει τη μάχη, την κρατάει. Χαμηλή πάσα, ο Βασιλακόπουλος το μαρκαρίστηκε ωραία και πάλι Κατής κοντά στη ρακέτα. Τρομερή πάσα για τον Ουζουνίδη και θα μπει τελικά για το καλάθι. Όλα τα λεφτά για ασίστα από τον Κατή. 22-33. Παπαδάκης πέρασε, έπεσε πάνω στον Κατή, ο οποίος έκανε και το φάουλ. Συλλήρωσαν και τα ομαδικά από την πλευρά των Πούροντο Ράπτορς. Ο Παπαδάκης τώρα είναι στην γραμμή των βολών, ενώ από την άλλη ο Σιάπκας θα καθίσει στον πάγκο. Θες που πέρασε ο Ιορδάνου. Κακή η πρώτη βολή. Ο Παδάκης χάνει και την δεύτερη. Κατής μαζεύει το μακρινό rebound. Ιορδάνου στις πρώτες στιγμές με την μπάλα στα χέρια. Βασιλακόπουλος. Την τα ηρεμία. Θα
από τους συμπαίκτες του Ζουνίδη τώρα. 2,5 λεπτά ακόμα για το τελευταίο της περίοδου. Κλασικά μπροστά, σταθερά μπροστά με σχόλια. Οι Toronto Raptors, άστοχο το τρίποδο του Βασιλακόπουλου. Ο Παδάκης αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός. Μεσολακάκος. Τώρα ο Παπαδάκης το έδωσε ξανά για να εκτελέσει από μέσα απόσταση. Καθαρίζει μια στρίτη φάση. Μπότσας. Ροζουνίδης. Γιορδάνου. Αμυναζώνει τώρα από τους μπλε. Ζουνίδης. Θέλει να γυρίσει, δυσκολεύεται. Βρήκε όμως ωραία τον Ιορδάνου, ο οποίος από κοντά θα κάνει το 22-35. Συν 13 για τους φιλοξενούμενους τώρα. 1.40 ακόμα για την ολοκλήρωση του 10 λεπτού. Σηκώνεται αστοχή ο Μαθιός. Μπότσας κρατάει. Έκανε βήματα. Ο Παπαδάκης είχε μείνει ξεχασμένο στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορούσε να μου φτάνει γρήγορα την επαναφορά. Οι συμπαίκτες του. Νικόλτσος πέρασε η πάσα για τον Μαθιό. Σε εκείνες. Εκτός και στο lay-up. Για το 24-35 ενώ κέρδισε και το φάουλ. Έχει και μια συμπληρωματική βόλη με εκτελέσει τώρα από έξω των Frigo Drivers. Διαφορά στους 11, μπορεί να την ρίξει στους 10 ο Μαθιός και θα το κάνει. 25-35. Βασιλακόπουλος. Ιορδάνου στον Νουζουνίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Χαμηλά έχει γίνει το φαουλ στον Νουζουνίδη. Έχει 3 φάουλ ο Frigo Drivers, είναι ο Παπαδάκης. Αυτός έχει φορτωθεί με 3 φάουλ. Κοίτα από μέσα απόσταση του Μπελάλη, δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Κόλτσος, πήρε ξανά. Δεν μπορούσε να βρει μια γρήγορη επίθεση μπλε. Παπαδάκης τώρα με φόρα, δεν θα αφήσει όμως την μπάλα στο καλάθι. Κόλτσας. Έδαφος παίκτης των Toronto Raptors. Έχουμε φάουλ στον Ζουνίδη, δεν μετράει το καλάθι του Μπότσα. Είναι το τέταρτο φάουλ αυτό των Frigo Drivers. Μπότσα στα αριστερά. Ζητάει ο Ζουνίδης και πήρε. Θα εκτελέσει για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Παπαδάκης εκεί ευνηδίασε τους συμπαίκτες του. Ο Μαθιός. Ακόμα μια γρήγορη επίθεση, όχι. Τώρα ηρεμή κάπως η κατάσταση στην επίθεση των μπλε. 3 δευτερόλεπτα από τον Μαθιό. Τώρα 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Raptors. Μπότσας. Μπάλα στον Βασιλακόπουλο, αυτός θα εκτελέσει για τρεις και τελείωσα. 25-38. Ο Βασιλακόπουλος με τρίποντη εκτέλεση λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου ανεβάζει και πάλι τη διαφορά στους 13 πόντους. Ξεκινάει μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Toronto Raptors μπροστά με 25-38. Φιλοξενούμενοι που στο δεύτερο δεκάλεπτο έφτασαν μια διαφορά διψήφια και κατάφεραν να την κρατήσουν μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, με συγχωρείτε. Και αυτή την στιγμή
προηγούνται με 13 πόντους. Κατής. Επόψε ο Κουλούρης, πήρε την μπάλα. Μπότσας. Κουλούρης ξανά στα 7 δευτερόλεπτα. Κατής. Θα μπορούσε να πάρει την προσπάθεια, ο Ραυτόπουλος θα το κάνει, αστοχή όμως. Κόλτσος. Γυρισάξε στον Παπαδάκη. Κότσος ξανά στον Παπαδάκη, γυρίζει η μπάλα στην περιφέρεια των Φίτο Driver. Σουτ για δύο πόντους, άστοχο. Θα τον Μιχαλακάκο αυτή τη φορά. Ανάμεσα από δύο πήγε να πετύχει ένα καλάθι ο Ραυτόπουλος, δεν τα κατάφερε. Χαλακάκος, πέρασε η πάσα. Ο Νικόλτσος όμως αστοχή στο ανάποδο lay-up, ο ίδιος μαζεύει. Έχει χώρο τώρα ο Νικόλτσος πατώντας όμως τη γραμμή, εκτέλεσε, δεν το βάλε. Μπότσας. Ο ρυθμός συνεχίζει να είναι γρήγορος και από τις δύο πλευρές και ο Ραυτόπουλος τώρα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Για το 25-40. Στο σύν 15 πλέον σε φεύγουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ θα γίνει και το λάθος από τους Frigo Drivers. Λιονίδης. Ζήτησε ξανά η μπάλα όμως πήγε στον Κατή. Από τα δεξιά εκείνος. Λιονίδης δίνει μια ασφαλιάρα στην μπάλα, η οποία καταλήγει στον Πότσα. Κουλούρης είναι μόνος του. Δεν πήγε ο Παπαδάκης πάνω του και τιμώριο. Πέφτει στον φιλοξενούμενος. 25-42. Κόλτσος. Παπαδάκης. Πέρασε η πάση στον Μαθιό. Έχουμε στήριγμα για φάουλ. Δεν παρατήρησα σε ποιον έγινε στον Μαθιό, νομίζω που έπινε έγινε. Αυτό είναι στην γραμμή των Βολών. Αυτό είναι και το πρώτο μαδικό των Raptors στο τρίτο δεκάλεπτο. Μαθιός θα χάσει τη βολή. Γενικά σήμερα έχουν πετάξει ευκαιρίες από την γραμμή της φιλανθρωπίας οι Frigo Drivers. Αν εκμεταλλευόντουσαν τις βολές τους, σίγουρα η διαφορά θα ήταν σε πιο normal επίπεδα. Έξω και η δεύτερη εδώ από τον Μαθιό. Μπότσας. Ο Ραυτόπουλος και εκτέλεσε αμέσως και το βάλε. 25-44. Χωρίς καλά μέχρι στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο οι Frigo Drivers. Καλακάκος. Ωραία, αλλάξε κατεύθυνση. Πάση του όμως είναι χαμηλή, έχει παρενέβει ο Ραυτόπουλος για να καταλήξει εκτός η μπάλα. Στο δευτερόλεπτα για την επίθεση. Χαλακάκος. Συνεχίζει μόνος, αφήνει έξω ο Παπαδάκης. Δεν πέρασε η πάσα, ούτε την κατάλαβε ο Ραυτόπουλος και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Καταδιώκεται, αλλά κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. 25-46. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον Ραυτόπουλο και η διαφορά όλο και ανεβαίνει. Μαθιός για να βάλει τέλος στο σερί, δεν τα καταφέρνει όμως. Μπότσας. Κάνει μεταφορά. Τρισήμιση λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο και οι Frigo Drivers δεν έχουν ακόμα καταφέρει να σκοράρουν. 25-38 ολοκληρώθηκε το δεύτερο δεκάλεπτο, 25-46 ρίχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Σερί 8-0 δηλαδή για τους Raptors. Παπαδάκης τον έχασε η αντίπαλη άμυνα και σκόραρε. 27-46. Yeah.
Κότσας. Κουλούρης για δύο, ένα στο φωτοσούτ. Εκατοχή για ποιον είναι, για τους μπλε. Κόλτσος. Μπαλά έξω στον Μιχαλακά. Κοκκίνος εκτελέσει για τρεις και το βάζει. 30-46. Στους 16 πλέον πέφτει η διαφορά. Με την έφεση τρίποδο του Μιχαλακάκου. Ένα από τα λιγοστά τρίποδα που έχουν πει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Βγήκε βγήκε εδώ η μπάλα στην προσπάθεια του Μπελάλη και πάλι όμως η άσπρη παραμένει στην επίθεση. Μπελάλης ξανά ο ίδιος θα το πάρει, αυτή τη φορά όμως θα έχει επιτυχία η προσπάθειά του. 30-48. Γρήγορη επίθεση από τον Νικόλτσο, δεν πήρε κάτι. Μπότσας. Κατής. Πήγε πάσα τον Παπαδάκη, όμως δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα τους γραμμών. Με 14 λεπτά, τώρα για την επίθεση των άσπρων. Μπελάλης, ξανά από μέσα απόσταση, ξανά θα βρει στόχο ίδιος. 30-50. Χαλακάκος νωρίτερα το έβαλε, θα το κάνει και τώρα. 33-50. Και πάλι ο Μιχαλακάκος είναι αυτός που δίνει τη λύση πίσω από τα 6.75. Ναι, έχουμε και τα time out τώρα για τους Raptors. Ο Μπότσας δίνει συνέχεια στο match. 4.40 ακόμα και την ολοκλήρωση του 3 δεκαλέπτου. 33-50 δείχνει ο φωτεινός πινακάς. Και Αυκάς, ο οποίος έχει επιστρέψει το μάτς για τους φιλοξενούμενους, βάσει τον Ζουνίδη, ο οποίος θέλει να γυρίσει, αλλά έχει κάνει βήματά στην προσπάθεια του να ξέφυγε από την πίεση του Ματιού. Νικόλτσος. Παδάκης είναι στη γωνία. Ο Καπετανάκης ζήτησε τώρα ο Μιχαλακάκος, ο οποίος νωρίτερα πέτυχε δύο τρίποντα, σειρά του Μουνικόλτσου να το πάρει τώρα πίσω από τα 6.75 και να το βάλει και εκείνος. 36-50. Τρίπο driver τώρα στην επαναφορά. Το σκορ του 36-50. Νικόλτσος στον Παπαδάκη. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις, δεν το βάζει. Πάρισεται ο rebound ο Σιαπκάς. Μποτσάς στον Ζουνίδη. Ανενόχλητος για τρεις ο Βασιλακόπουλος. Μιχαλακάκος. Νικόλτσος δίνει και πάλι. Αλλά έξω και όπου είναι ο Καπετανάκης. Νέο τρίποντο για τους Frigo Drivers. Αυτή τη φορά είναι άστοχο. Ο Νικόλτσος όμως πήρε για να εκτελέσει από λίγο πιο κοντά. Και κέρδισε το φάουλ τελικά. Φάουλ νούμερο 3 για τους Πουρόντο Ράπτορς. Στη γραμμή τώρα ο Νικόλτσος. Αυτή και στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 37-50. Ένα μικρό σερί 7-0 τώρα για τους μπλε.
Κότσας. Τα αριστερά δεν είναι εύστοχο το σούτ. Ο Ζουνίδης όμως πήγε ψηλότερα και μάζεψε. Μελάλης. Κρατάει ο Μπότσας, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κλακόπλος στον Ζουνίδη, 5 δευτερόλεπτα. Είναι εκείνος μια δύσκολη προσπάθεια, ο Παπαδάκης τον έφερε να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Ωραία πάσα για τον Μιχαλακάκο, θα την κάνει ασίστ εκείνος, 39-50. Οι Φρίγκο Τρέιβερ βγάζουν αντίδραση. Ρίχνουν την διαφορά στους 11 πόντους και αναγκάζονται από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι να καλέσουν time-out για να σταματήσουν αυτό το σερί του 9-0 των αντιπάλων τους. Το μάτς με τους Φρίγκο Drivers να κάνουν εσύ την παρουσία τους στο τρίτο δεκάλεπτο. Με ένα σερί 9-0 έχουν καταφέρει να ρίξουν την διαφορά στους 11 πόντους. Μια διαφορά η οποία επενθυμίζω νωρίτερα έφτασε και στο σύν 19 για τους Toronto Raptors. Βγήκε και αυτή η άμυνα τώρα από τους Λε. Με Κόλτσος, του φύγει η μπάλα και έκανε το λάθος τελικά. Έχουν την ευκαιρία οι Frigo Drivers να μειώσουν πλέον, να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο. 1:58 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Σιλακόπουλος τώρα με την μπάλα στην χεριά. Ο Ζουνίδης παίζει με πλάτη, γύρω του μόνο μπλε φανέλες ο Κουλούρης. Έκοψε προς το καλάθι, έχει πατήσει γραμμή. Χαλακάκος. Ποιος είναι από τους πρωταγωνιστές της επιστροφής των Frigo Drivers. Εδώ και πάλι θα κλειστεί την μπάλα από τα χέρια του Μαθιού. Βότσας με δύσκολη προσπάθεια, δεν έρχεται το καλάθι. Παπαδάκης. Σηκώνεται, δεν θα το βάλει. Μαθιός είναι εκεί. Παλεύει και παίρνει. Θα αφήσει τον Παπαδάκη. Νέα προσπάθεια τον ίδιο. Όμως ξανά οι Frigo Drivers δεν θα βρουν τον δρόμο προς την αντίπαλη ρακέτα. Βασιλακόπουλος πέρασε. Άσε στον Μισκατή. Ωραία περιστροφή. Το χάνει όμως ο ίδιος. Επιμένει ούτε και τώρα θα πετύχει το καλάθι. Μιχαλακάκος. Ανεπατάει κάτι τώρα. Πάει μόνος στην προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι ο παίκτης των Frigo Drivers. Αυτό είναι και το τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Αλλά κακό στη γραμμή. Και μπορεί αν ευστοχίσει και στις δύο βολές να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο μετά από πάρα πολύ ώρα. Θα βάλει την πρώτη τώρα, 40-50. Μέσα και η δεύτερη. 41-50. 44 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Διαφορά πλέον σε 9 πόντους. Βασιλακόπουλος. Σπυροκουλούρης παίζει με τον Κατή. Πότσας άφησε τελευταία στιγμή στον Ζουνίδη. Πολύ καλή επιλογή, πολύ ωραία επίθεση. 41-52. 20 δευτερόλεπτα για τους Frigo Drivers. Θα χάσει όμως ο Μαθιός. Μία επίθεση τώρα για τους Raptors. Μπότσας, ο Βασιλακόπουλος, ο Ζουνίδης. Θα γίνει το λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μιχαλακάκος στα 2, στο 1. Θα σηκωθεί τώρα, θα προλάβει το χρονόμετρο. Δεν μπαίνει όμως το καλάθι. Και έτσι τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 41-52. Yeah.
επέστρεψαν οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Η ώρα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Το φρίκτο μόλις ξεκίνησε. 41-52 τώρα το σκορ. Οι τρίγκο drivers έβγαλαν μια αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο. Κατάφεραν να δείξουν τη διαφορά μετά από ώρα σε μονοψήφιο όμως. Το σούτ του Μουζουνίδη στο τέλος έφερε και πάλι το συν 11 στην απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εδώ μας έφερε και άκουσε τον Παπαδάκη. Ξανά Παπαδάκης. Ο Χαλακάκος προσποιείται. Έχει πάνω του ο Σκαπκάς, του κάνει το φάουλ. Πρώτο μαδικό αυτό για τους Raptors. Χαλακάκος εκτελεί μετά την προσπίση και το βάζει. 43-52. Χαλακάκος ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Δώσει πάρα πολλές λύσεις θετικά. Λούρης. Μια ευκαιρία από το επιθετικό rebound του Ραυτόπουλου, ο οποίος κέρδισε το foul τελικά. Αυτό είναι το πρώτο και για τους μπλε τώρα. Στην επαναφορά οι φιλοξενούμενοι. Γίνει το λάθος, Παπαδάκης έκλεισε. Χαλακάκος κερδίζει το φάουλ. Σταμάτησε ο εθνιδιασμός. Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τους Raptors. Αλλά δεν έφτασε τον Καπετανάκη, την κατάλαβε ο Κουλούρης, ο οποίος φεύγει στον ευνηδιασμό, δεν μπορεί να σταματήσει κανένα, 43-54. Κόλτσος. Ακόμα μια φορά που οι Raptors έχουν πολύ καλή αντίδραση στην άμυνά τους. Αυτή τη φορά δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Κόλτσος. Πέρασε ο Μιχαλακάκος, πήρε το φάουλ. Νομίζω πρέπει να έχει ξεκινήσει η προσπάθειά του. Να δούμε αν έχουν δοθεί δύο βολές. Όχι, είναι χαμηλά, λένε οι διαιτητές. Καπετανάκης. Ο δέκτης γίνεται το Παπαδάκης. Κατάνει Κόλτσος. Πήρε ο Μιχαλακάκος. Έχει δευτερόλεπτα για τους τρίγκο drivers. Ο Λούρης τώρα θα κάνει το φάουλ. Τρίτο φάουλ και του Κουλούρη τώρα. Τέταρτο μαδικό αυτό για τους Toronto Raptors. Δεν έχουμε διανύσει δύο λεπτά ακόμα στην τέταρτη περίοδο και ήδη οι φιλοξενούμενοι έχουν κάνει 4 φάουλ. Καπετανάκης θα το πάρει το σούτ και θα μπει μέσα η μπάλα. 46-54. Στους 8 πλέον πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Κουλούρης. Μπελάλης. Περισμένο φάουλ τώρα από τον Μπελάλη. Ο οποίος τώρα θα πάει στην γραμμή. Πώς είμαστε σήμερα? Ζητήσατε σε 5 λίγο να πω στο καρδί. Λάλη, σα το χει στην πρώτη προσπάθεια.
46-54 παραμένει, μέσα η δεύτερη. 46-55. Νικόλτσος. Καπαντάκι στον Μαχτιό. Πολύ καλή άμυνα του Μπελάλη, του βάζει το στόπ. Δεν το επέτρεψε ούτε να περάσει ούτε να εκτελέσει. 11 δευτερόλεπτα τώρα μένουν στην διάθεση του Σιμπλέ. Αλλά πάει στον Μιχαλακάκο, ο οποίος θα το πάρει το δίποντο. Το πάλι έγινε στο rebound. Μια ευκαιρία για τους Σιμπλέ. Ζητάει έξω ο Νικόλτσος. Εκεί πήγε η μπάλα. Πέρασε η πάσα για τον Παπαδάκη. Ανάμεσα σε τρίτο και θα σκοράρει. 48-55. Ρότσας. Έχει βάλει τα χέρια ενώ έχει κάνει και βήματα ο παίκτης των Raptors. Διαμαρτύρεται τώρα για φάουλ. Μιχαλακάκος στους 7 πόντους υπενθυμίζει διαφορά. Παπαδάκης με το δεξί, θα τελειώσει καλά. 50-55. Οι τρίκο drivers επιστρέφουν. Έξι και 42 ακόμα για το τέλος. Μπότσας. Παπαδάκης τρομερά βγαίνει μπροστά από τον αντίπαλο και κλέβει. Θέλει να βγάλει και μπροστά την ομάδα του. Ο Μπότσας πίεσε παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Και έκανε και το φάουλ, το οποίο είναι και το πέμπτο για τους Toronto Raptors. Πάμε, έχουμε και time out. Ο Παπαδάκης θα στόξει στην μία βολή. Τελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Το σκορ παραμένει στο 50-55. Ο Λούρις έμειναν ενόχλητος εκεί. Δεν το πλήρωσε όμως η άμυνα των Freeco Drivers. 6 και 18 ακόμα για το φινάλε. Χαλακάκος. Πήρε στη γωνία ο Νικόλτσος. Και πάλι με Χαλακάκος. Θα το πάρει εκεί λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Δεν παίρνει το καλάθι. Ο Ζουνίδης μάζεσαι. Ο Ζουνίδης τώρα θα εκτελέσει αυτό έτσι στον Βολόν. Μάζεψε ο Ματιός. 9-3 το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμή στην τέταρτη περίοδο. Με κοιτάει ο Κατανάκης και το τρίποδο. Γιατκάς. Για τρεις μέσα. 50-58. Τρίποντη εκτέλεση της Γιατκά, η οποία δίνει ανάσα στους Raptors. Αλλά κάπως θέλει να απαντήσει. Δεν τα καταφέρνει. Το ριμπόντ στο χέρι του Ζουνίδη. Ο Ζουνίδης προς το καλάθι, θα πάρει την πάσα τον Ραυτόπουλο. Τον δείχνει κιόλας για την εξαιρετική ασίστ που του δώσε. Και το σκορ πλέον στο 50-60. Time out για τους Freeco Drivers. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 4:45 ακόμα πριν την ολοκλήρωση. Οι Toronto Raptors έχουν καταφέρει να φτάσουν και πάλι στο σημείο 10. 50-60 τώρα το σκορ, ο Παπαδάκης θα κερδίσει το φάουλ, το έχει κάνει ο Σιαυκάς. Όχι ο Βασιλακόπουλος, με συγχωρείτε. Ο Παπαδάκης θα εκτελέσει.
Δεν μπαίνει το καλάθι. Τέλει τώρα και την δεύτερη, τη χάνει και αυτή. Και πάλι ακόμα ένα ζευγάρι βολών από το οποίο δεν παίρνουν κάτι οι μπλε. Γιατί το σκορ παραμένει στο 50-60. Κουλούρης θα σύπασε για τον Ραυτόπουλο. Πολύ ωραία κίνηση από εκείνον. 50-62. Κόλτσος. Παίρνει και πάλι ο Μιχαλακάκος. Δύο μπροστά τον κλείσαν ωραία. Ο Παδάκης. Δύσκολη προσπάθειά του. Πρόλαβε όμως ο Μαθιός την μπάλα περάσει εκτός. Δύο δευτερόλεπτα, είδε το χρονόμετρο. Έπρεπε να βιαστεί αλλά δεν έκανε καλή εκτέλεση. Ραυτόπουλος τώρα σταματάει. Παίρνουν το κέντρο τώρα οι Raptors. 3-44 ακόμα για το τέλος. Κουλούρης. Μπάλα στο Σιαυκά. Και πάλι Κουλούρης. Από το πλάι θα δώσει ύψος ο σούτ. Επίθεση για τους Raptors, αλλά έχει πατήσει γραμμή ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Η κατοχή έτσι αλλάζει χέρια και η μπάλα περνάει στα χέρια των Frigo Drivers, ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα με τον Μπότσα να επιστρέψει το μάτς και είναι η θέση του Σιαυκά. Αρχή πάσα την πρόλαβα όμως ο Μαθιός. Αλακάκος. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Κότσης είναι εκείνος που έκανε τώρα την πάσα και βρίσκεται και στην επαναφορά. Τώρα είναι ο Μιχαλακάκος. Εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Κότσας. Ραυτόπουλος φτάνει κοντά. Του κάνει το φάουλ ο Κότσης. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους Frigo Drivers. Και ευκαιρία για τον Ραυτόπουλο τώρα να ανεβάσει την διαφορά, η οποία υπενθυμίζω πως τώρα βρίσκεται στους 12 πόντους. Δικαίωμα για δύο βολές τώρα για τον Ραυτόπουλο. Ανάποδα. Τι, άσπρα. Άσπρα, άσπρα. Κάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 50-63. Παπαδάκης. Κοιτάει απέναντι και παίρνει ο Νικόλητος. Προσποιείται τώρα. Μαθιός κατευθείαν εκτελεί, θα είχαμε highlight εδώ. Δεν το έκανε το χατήριο μου στην μπάλα. Ζουνίδης παίζει με τον Ραυτόπουλο. Σε λάθος χρόνο πήδηξε μπροστά το Μαθιός. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Ραυτόπουλος και έκανε το 50-65. Στους 15 πόντους ξεφεύγουν πλέον οι Raptors. Με 2-19 στο ρολόι. Και νομίζω πως όσο πλησιάζουν προς το φινάλε θα αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο την νίκη. Όλες τώρα για τον Νικόλτσο. Σε ένα τομέα, ένα τομέα που δεν τα έχουν πάει και πολύ καλά σήμερα οι γηπεδούχοι. Θα βάλει την πρώτη τώρα. 51-65. Κάνει τη δεύτερη. Κουλούρης. Πάσα στον Ουζουνίδη. Θα εκτελέσει για τρεις εκείνος. Αδύναμο το σουτ. Πήρε όμως ο Μπότσας. Κατής παλεύει εκεί. Ανάμεσα από μπλε φανέλες στο έδαφος. Τέσσερις παίχτες τώρα. Ποιος έχει κάνει το φάουλ. Δεν έχω δει ακόμα. Ο Μπότσας. Είναι ο παίχτης που έχει κάνει την παράβαση. Και θα περάσει και εκτός. Ο Μιχαλακάκος είναι στη γραμμή. Εδώ θα
πρώτη βολή. 52-65. Κάνει την δεύτερη. Αφής πήρε το rebound. Τελευταίο δίλεπτο στο παιχνίδι. Γιορδάνου. Βασιλακόπουλο στον Ιορδάνου. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Raptors. Πάσα του Ιορδάνου δεν πέρασε. Μπορούν να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα οι μπλε και θα το κάνουν με τον Μιχαλακάκο που στο σκοράρι κιόλα στο 94-65. Νέα αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπελάλης θα επιστρέψει στο μάτς. Κουλούρης. Πέφτει πάνω του. Δύο παίχτες, ο Μιχαλακάκος είναι εκείνος που κάνει το φάουλ. Είναι και το τέταρτο. Τρίκο ντράιβερ στο τελευταίο που θα αναδώσουν. Κατής. Δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Νικόλτος τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Αυτός τον Μιχαλακάκο, ο οποίος θα σηκωθεί αδύναμο το τελείωμα. Νικόλτος όμως είναι εκεί για να διορθώσει την κατάσταση. 56-65. Και πάλι στις 9 μειώνουν οι τρίκο ντράιβερ, οι οποίοι μένουν ψηλά για να πιέσουν. Μάχες εκεί ανάμεσα σε Μπελάλη και Μπότσι. Η μπάλα είναι για τους Frigo Drivers τελικά. Η πίεση απέφερε καρπούς. Στο 1 και 5 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Ο Κόλτσος. Παπαδάκης, ο οποίος πέρασε, πέφτει πάνω του. Ο Μπελαλής. Ο Μπελαλής, ασχολείται. Και του κάνει το φάουλ. Ελέγχουμε και το time out τώρα. Επιστρέφουμε μετά το time out. Και ο Παπαδάκης είναι αυτός που οδηγείται στην γραμμή των βολών. 57 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Κάνει την πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Εκτελεί τη βάζη. 57-65. Κουλούρης βρήκε τον Ιορδάνου. Δυνατή πάσα η οποία πέρασε, εκτυλίχθηκε πάρα πολύ ωραία εδώ η επίθεση των Raptors και ο Κατής είναι εκείνος που θα σκοράρει. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποιο φάουλ οι Frigo Drivers. Και τελικά η διαφορά έφτασε και πάλι στις 10.39 δευτερόλεπτα τώρα. Έγινε και το κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους οι οποίοι νομίζω δεν θα... θα πάρουν την σημερινή νίκη. Ακόμα μια στο πρωτάθλημα. Και συνέχεια τώρα ο Μάθιος θα κάνει το φόλ στον Κάτι. Υπουργό του Ράπτος. Είναι πάρα πολύ κοντά στην 7η νίκη τους. Θα παραμείνουν αίτητοι. Ενώ από την άλλη Frigo Drivers όπως όλα δείχνουν δεν θα γλιτώσουν την δεύτερη ήττα και θα πέσουν στο 4-2. Έξω πρώτη βολή του Κάτι. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει. 57-68. Κόλτσος στα 22 δευτερόλεπτα. Πάνω σε δύο, ο ίδιος θα επιχειρήσει και πάλι την, το σουτ. Μπελάλης, τελευταία 14 δευτερόλεπτα. Θα περάσει τώρα το κέντρο. Οι φιλοξενούμενοι να δούμε, θα κάνουν επίθεση, δεν καιρό. Ο Λούρης κρατάει. Παίρνει ο Μπελάλης, θα εκτελέσει από μέσα απόσταση, το βάζει. 70. Και αυτό είναι και το τελικό σκορ εδώ στο Κάρβουνο, νίκη για τους πρώτους Raptors κοντά στους Frigo Drivers.